Με μοναδική ίσως έκπληση τους παρουσιαστές που ήταν δύο τριαντάριδες, εκπρόσωποι της νέας γενιάς του Χόλιγουντ, η βραδιά των Όσκαρ δικαίωσε τα προγνωστικά. Στο βάθρο, ο λόγος του Βασιλιά, ενώ η ελληνική συμμετοχή κοινόδοντας έχασε τελικά το Όσκαρ της καλύτερης ξενόγνωσης ταινίας από την υποψηφιότητα της Δανίας. Ο Βασιλιάς έδωσε το λόγο του και οι εκπλήξεις περιορίστηκαν στη μοιρασιά των Όσκαρ. Όσκαρ στον πρωταγωνιστή Colin Firth, στο σκηνοθέτη Tom Hooper και δύο ακόμη βραβεία καλύτερου σεναρίου και καλύτερης ταινίας έστρεψαν την βρετανική χαμηλού κόστους παραγωγή. Έγκυος 9 μηνών, αλλά οπτασία ήταν ομόφωνα το σχόλιο για την Ατάλη Πόρτμαν που ανέβασε το μαύρο κύκνο στο βάθρο των Όσκαρ καλύτερης γυναικείας ερμηνείας. Χωρίς να πικράνει, όπως φαίνεται, την επικρατέστερη συνυποψηφιά της Ανέτ Μπένινγκ από την ταινία «Τα παιδιά είναι εντάξει». We wish that the prize tonight was to get to work with my fellow nominees. I'm so in awe of you. Από τις ελάχιστες εκπλήξεις της βραδιάς ήταν η κατηγορία δεύτερου γυναικείου ρόλου με φαβορίτη 14χρονη Χέιλι Στάινφελτ, outsider την Έλενα Μπόναμ Κάρτερ από το Λόγο του Βασιλιά και τελικά νικήτρια τη Μελίσσα Λίο από την ταινία Fighter που χάρισε και το Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου στον Κρίστιαν Μπέιλ. Η βοήθεια του 92χρονου Κέρκ Ντάγκλας ήταν ούτως ή άλλως πολύτιμη για τον νεαρότερο στην ιστορία των Όσκαρ δίδυμο παρουσιαστών. It's the young and hip Oscars. All right. Η 28χρονη Άν Χάθαουέι και ο 32χρονος Τζέιμς Φράνκο φρόντισαν να χαρίσουν γέλιο. Αν και το κοινό αποφάνθηκε ότι προτιμά παραδοσιακότερους τρόπους για τα 83 χρόνια των Όσκαρ.